Στις 25 Μαΐου του 1834, κόσμος πολλής είχε μαζευτεί στο παλιό τζαμί του Ναυπλίου, μέχρι έξω στο δρόμο. Σε λίγη ώρα, μέσα, στην αίθουσα του τζαμιού, στο κτίριο όπου είχε λειτουργήσει η πρώτη Βουλή των Ελεύθερων Ελλήνων το 1825, σε εκείνη την αίθουσα που τώρα πια 13 χρόνια μετά την κήρυξη της Επανάστασης ήταν δικαστήριο, θα ακουγόταν η απόφαση μιας δίκης που είχε ξεκινήσει έναν μήνα πριν και που η ιστορία έμενε να καταγράψει ως το όνειδος για τους Βαβαρούς που κυβερνούσαν και για τους Έλληνες που συνεργάστηκαν μαζί τους. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας δικάζονταν και κατηγορούνταν για εσχάτη προδοσία. Πώς ονομάζεσαι? Δημήτριος Πλαπούτας. Από πού κατάγεσαι? Από την Παλούπα της Γορτινίας. Πόσων ετών είσαι? 45. Τι επάγγελμα έχεις? Στρατιωτικός. Έχω το βαθμό του στρατηγού. Πώς ονομάζεσαι? Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από πού κατάγεσαι? Από το Λιμποβίτσι της επαρχίας Καριτένης. Πόσων ετών είσαι? 64. Εγεννήθηκα στα 1770, Απριλίου 3. Τι επάγγελμα έχεις? Στρατιωτικός. Κρατώ στο χέρι τον τουφέκι και πολεμώ 49 χρόνους υπερπατρίδος. Το κατηγορητήριο, αν δεν οδηγούσε τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα στη Λεμιτόμο, στην Κιλοτίνα για αποκεφαλισμό, θα ήταν απλώς φεδρό και καταγέλαστο. Μεταξύ άλλων, ανέφερε, οι ηρημένοι αρχηγοί της συνωμοσίας, ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας δηλαδή, δεν άφησαν ουδε μίαν ραδιουργίαν, ουδε μίαν μυστικήν μηχανογραφίαν εις την πειθό, εις υποσχέσεις, εις το ψεύδος, δια να κατορθώσουν τους προδοτικούς σκοπούς των, να επιφέρουν τον εμφύλιον πόλεμον και να καταργήσουν το καθεστώς πολίτευμα του έθνους. Το κατηγορητήριο φέρει την υπογραφή του εισαγγελέα Εδουάρδου Μάσον, Σκοτσέζου που ήρθε στην Ελλάδα ως φιλέλληνας και αναμίχθηκε στα πολιτικά πράγματα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της Αγγλίας. Ανάμεσα στα πολλά άλλα που έκανε και εκτός από το ότι οδήγησε τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα στη φυλακή και σε μια εξευτελιστική δίκη, ήταν μερικά χρόνια πριν ο συνήγορος υπεράσπισης του Γεώργιου Μαυρομιχάλη για τη δολοφονία του Καποδίστρια. Αυτόν, τον Εδουάρδο Μάσον, η τότε ελληνική κυβέρνηση, εκτός από το ότι τον διόρισε εισαγγελέα, τον βράβευσε με το αριστείο του αγώνα για τις υπηρεσίες του στην ελληνική επανάσταση. Ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας στις 25 Μαΐου του 1834 αποφασίστηκε ότι θα οδηγηθούν στην πλατεία του Ναυπλίου στην Κιλοτίνα για αποκεφαλισμό. Θα τους αποκεφάλιζαν εάν δεν αντιστέκονταν με όλες τους τις δυνάμεις ο πρόεδρος του δικαστηρίου Αναστάσιος Πολυζωίδης και ο ένας από τους τέσσερις δικαστές, ο Γεώργιος Τερτσέτης. Μετά τις μηχανογραφίες και τις εντολές του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Ιωάννη Κολέτη, οι οποίοι συμμετείχαν στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχαν διορίσει οι Βαβαροί, μετά από την ξεδιάντροπη παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Σχοινά, μετά από απόπειρες δωροδοκίας, μετά από απειλές και αφού έσυραν δια της βίας οι αστυνομικοί τον Πολυζωίδη και τον Τερτσέτη στη δικαστική αίθουσα για να υπογράψουν την καταδικαστική απόφαση, εκείνο το πρωινό του Μαΐου η δικαιοσύνη έζησε μαύρες μέρες καταδικάζοντας σε θάνατο το σύμβολο της ελληνικής επανάστασης, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, με ψευδομάρτυρες, με έολες κατηγορίες, με ξεδιάντροπες παρεμβάσεις, με βία και νοθεία. Τελικά, μετά από τη στεναρή αντίδραση του Τερτσέτη και του Πολυζωίδη, που δεν υπέγραψαν ποτέ την καταδικαστική απόφαση, υπό την πίεση της κοινής γνώμης και την επανεξέταση των συμφερόντων τους, οι Βαβαροί αντιβασιλείς που κυβερνούσαν με τη συνδρομή των Ελλήνων υπουργών, άλλαξαν την άμεση θανατική καταδίκη του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα. Οι καταδικαστέντες κρίνονται άξιοι της βασιλικής χάριτος, αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου, την οποία αίτηση χάριτος θέλει ζητήσει επισήμως το δικαστήριο από την αυτού μεγαλειότητα. Τρεις ημέρες μετά, μαθαίνοντας ο Όθωνας την καταδικαστική απόφαση σε θάνατο, παρακάλεσε, όπως αναφέρεται στις πηγές, παρακάλεσε τους αντιβασιλείς να μετατραπεί η ποινή σε 20ετή κάθριξη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν τότε 64. Ο Πλαπούτας και ο Κολοκοτρώνης οδηγήθηκαν στα πουντρούμια των φυλακών του Ναυπλίου και έμειναν εκεί για έναν χρόνο, μέχρι τον Μάιο του 1835, όταν ο Όθωνας ενηλικιώθηκε και υπέγραψε την αποφυλάκησή τους. Ο Τερτσέτης και ο Πολυζωίδης πάφθηκαν από τα καθήκοντά τους, φυλακίστηκαν, κακοποιήθηκαν άγρια από την αντιβασιλεία
και οδηγήθηκαν σε δίκη. Ακούσαμε απόσπασμα από την ταινία του Πάνου Γλυκοφρίδη «Η δίκη των δικαστών» που έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους το 1974. Το στραβό να κάνει σύσο.